μοιράσουμε σοκολάτες και σε μία από τις σοκολάτες υπάρχει ένα δώρο. Είναι μια τούρτα προσφορά του ζαχαροπλαστείου Κρήτη. Θα σε έρθουν τα παιδάκια εδώ. Όσα να βγουν τα παιδάκια μας, αυτοί οι ωραίοι καλλιτέχνες, θα δώσουμε ένα αναμνηστικό στον εκπρόσωπο του Γαρασό. Παρακαλώ, ποιος είναι εκπρόσωπος, να έρθει να του δώσουμε ένα μικρό ενθύμιο. Στην Πανελλήνια Καπαδοκική Ένωση, οπότε προσωπείται και Καπαδόκης. Και να σας ευχηθώ ότι στα Φάρασα, τελευταία ευχή του δεκαημέρου ήταν φώτα τσεχαλημέρα. Οπότε, να είμαστε καλοφωτισμένοι αυτή τη χρονιά. Βλέπετε, η επόμενη γενιά των μικρασιατών είναι εδώ. Επισκηνής. Είναι τιμή μας που φέρετε τα παιδιά σας στο Σύλλογο και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Όλοι με τη σειρά, όχι δύο. Υπηρέτησε την εκπαιδευτική οικογένεια με σύνεση και αγνά πατριωτικά αισθήματα. Πρόκειται για τον Δημήτρη Μαζίνη, που στο σύλλογό μας υπήρξε ο πρώτος Γενικός Γραμματέας που εκλέχθηκε από το 1979, από το έτος ίδρυσης του Συλλόγου, με πρόεδρο τον τότε πρόεδρο τον κύριο Σταύρο Σαζακίδη, αλλά και μετέπειτα στις εκλογές του 1981 με πρόεδρο τον επίτιμό μας τον κύριο Μάκη Τσαπουλατζίδη. Ο Δημήτρης Μαζίνης γεννήθηκε το 1942 από μικρασιάτες γονείς, αποφύτησε την Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και εργάστηκε ως δάσκαλος από το 1964. Διετέλεσε επί σειρά ετών διευθυντής σε δημοτικά σχολεία της Βέρειας. Ανέπτυξε πολυπίκη κοινωνική, συγγραφική και δημοσιογραφική δράση. Ήταν μέλος σε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς συλλόγους. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και γραμματέας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας. Από το 1990 δημοσίευσε περισσότερα από 150 άρθρα λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου στον τοπικό τύπο. Το 1992 ανέλαβε την έκδοση της εφημερίδας του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας, Μικρασιατική Παλμή. Διατέλεσε συντάκτης στην εφημερίδα Προσφυγικά Νέα της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος. Παράλληλα, για 15 χρόνια παρουσίασε σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς την εκπομπή του Συλλόγου Μικρασιατών. Στο αρχείο του περιλαμβάνονται ανέκδοτα, αυθεντικά τραγούδια, συνεντεύξεις, διηγήσεις και λογογραφικό υλικό από μικρασιάτες πρόσφυγες. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να τιμήσουμε τον Δημήτριο Μαζίνη.
όχι για την προσφορά του και τη συμβουλή του στο σύλλογό μας, αλλά και γιατί έχουμε μια δωρεά εκ μέρους της οικογένειάς του. Έχουμε δωρεά του πολύτιμου αρχείου του που διατηρούσε λοιπόν σε ό,τι αφορά τα μικρασιάτικα προσφυγικά θέματα. Ευχαριστούμε από καρδιάς την κυρία Ευδοξία Μαζίνη, τη σύζυγο, και τα παιδιά του, τον Μανώλη και την κυρία Μαζίνη. Θα παρακαλέσω να έρθουν και θα παρακαλέσω και τον Δέσποτα να απονείμει το ενθύμιο στην οικογένεια Μαζίνη. Μια μεγάλη πολυεπίπεδη πολιτιστική, λαογραφική και ιστορική δράση, δημοσιογραφική δράση, γράφοντας τον τοπικό τύπο και κάνοντας τις εκπομπές του Μικρασιατικού Συλλόγου στο Διόπαντο. Σκοπός του πρώτα απ' όλα ήταν να τιμήσει τη μνήμη των προγόνων, τη μνήμη των γονιών. Σε δεύτερο σκοπό ήταν να εκπαιδεύσει, να μάθει σε όλους εμάς ιστορίες, λαογραφία, παραδόσεις, είχε και έθιμα της Μικρασιατίας. Και όλα αυτά τα έκανε πάντα στο όνομα του Συλλόγου Μικρασιατών, γιατί η βαθιά του πεποίθηση ήταν ότι μόνο μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες μπορεί να επιβιώσει συλλογική μνήμη. Είχα τη χαρά και την τύχη να μεγαλώσω σε μια οικογένεια σε ένα σπίτι με τη Μικρασιάτισσα γιαγιά και ένα πολύχρωμο πλήθος φίλων συγγενών Μικρασιατών. Από αυτούς γνωρίσαμε γεύσεις και αρώματα της Ανατολής, γνωρίσαμε παραδόσεις, ήθη, έθιμα, αλλά γνωρίσαμε και τα χούγια και τα τέτοια τους. Όλους αυτούς και περισσότερο τον πατέρα τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για όλα αυτά τα πράγματα που μας έμαθα, χωρίς να χρειαστεί ποτέ να μας τα διδάξουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για αυτή την τεράστια τιμή που έκανα σήμερα για τον πατέρα μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Θέλω στην παράληψη να μην διαβάσω την επιστολή που μας έστειλε ο σύνδεσμος πολιτικός συνταξιούχου Νομούνη Ματίας, στον οποίο σύνδεσμο ήταν και μέλος ο Δημήτρης. Διαβάζω προς τον Σύλλογο Μικρασιατών Βέλγιος. Εγώ προσωπικά, τα μέλη του ΔΣ και τα μέλη του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Νομούνη Ματίας εκφράζουμε τη λύπη μας που δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να παρευρεθούμε στις εκδηλώσεις του Συλλόγου σας και στην τιμητική διάκριση του επίλυτου πρώην μέλους του Συλλόγου σας και ενεργό εν ζωή μέλος του Συνδέσμου μας, αείμνηστο Τάκη μαζί. Την ίδια μέρα, τελούμε επιπλημμώσιν ιδέες υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των μελών μας που έφυγαν για πάντα από κοντά μας. Για το ΔΣ, ο Πρόεδρος Μόγκας Χαράλαμπος. Θα κλείσουμε το πρόγραμμα με τα μεγάλα χορευτικά, τα οποία θα σας διασκεδάσω.
Thank you.
Για περισσότερο μικρασιάτικο γλέντι, σας περιμένουμε όλους στην Τσικνοπέμπτη. Στο Σύριος, να γλεντήσουμε όλοι μαζί στις 8 Φεβρουαρίου, όπου είναι ο ετήσιος χορός του συλλόγου μας. Σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν δίπλα μας και είσαστε συνέχεια δίπλα μας και σήμερα που ήρθατε εδώ. Να σας ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους, καλή προσωπική, επαγγελματική, οικογενειακή και ό,τι άλλο επιθυμεί ο καθένας του 2018 να είναι καλύτερο από